το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Επιτέλους υπάρχει δικαιοσύνη. Μέχρι τώρα η δικαιοσύνη ήταν απούσα. Και λειτουργούσε αρνητικά. 16 μήνε μετά το θάνατο του εμβληματικού στελέχου του Πασόκ, τα δύο αδέρφια που αντιμετωπίζουν την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρο του Σύφη Βαλιράκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Είναι μια δικαίωση, είναι ένα πρώτο βήμα. Του δύο ψαράδε έχει κατονομάσει αυτό τη μάρτυρα, ο οποίο υποστηρίζει ότι συνεπλάκησαν με τον πρώην Υπουργό όταν εκείνο είχε βγει για ψάρεμα από το σπίτι του στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021. Και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρό στη θάλασσα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αυτή την ημέρα εκείνη ήταν στο σπίτι του, το σκάφο ήταν δεμένο. Οι δύο ψαράδε, κατά την απολογία του, φέρονται να υποστηρίζουν πω δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό. Επιμένοντα πω τη μοιραία μέρα δεν βγήκαν καθόλου στη θάλασσα, αλλά παρέμειναν καθόλου τη διάρκεια τη στα σπίτια του με τι οικογένειέ του. Ούτε μία εμπλοκή με την υπόθεση αυτή έχουμε. Ούτε ποτέ διαπληκτιστήκαμε με τον αποθανόντα. Πόλο δε μάλλον δεν το επιτεθήκαμε. Σε ό,τι αφορά τον αυτόπτη μάρτυρα, οι δύο ψαράδε τον χαρακτηρίζουν ω αναξιόπιστο, σημειώνοντα πω τα όσα καταθέτει είναι ψευδή και συκοφαντικά. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε ώσπου να κλείσει αυτή η υπόθεση και να υπάρξει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επιτέλου μίλησε, σημειώνει η πλευρά τη οικογένεια Βαλιράκη, τονίζοντα πω υπάρχουν στοιχεία ικανά να αποδείξουν την κατηγορία. Θα είναι πολύ δύσκολο ο δρόμο στη συνέχεια σε αυτό το στο δρόμο που έχουμε μπει σε αυτή την περιπέτεια που έχει μπει η οικογένεια, βασικά η σύζυγος. Στο μεταξύ με ανακοινωσή τη η σύζυγος του εκλειπώντος Μίνα ζητά με φόντο και τις παλινοδίες που οδήγησαν και στην προσωρινή αρχιοθέτηση της υπόθεσης να μάθει το κίνητρο του θανάτου του σύζυγου της, κάνοντας λόγο για στιγερή και αποτρόπαια δολοφονία. Ελλάδα, 24 Ιανουαρίου 2021, Ιούνιος 2022, 18 μήνες μετά τη δολοφονία του στη θάλασσα της Ερέτριας που χρόνια αγαπούσε και εξερευνούσε. Αναπάντεχα και ασύβατα έχασε τη ζωή του. Μια δολοφονία στη γερή και αποτρόπεα. Ποιο το κίνητρο θα λογοδοτήσει κανείς από αυτούς που προσπάθησαν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη.